Να χαιρετήσω και εγώ τον κύριο Σοφό, γιατί δεν το έκανα νωρίτερα, από την Digi Regio, και θα προσπαθήσω στην τοποθέτησή μου να αποφύγω πράγματα που είχα σημειώσει, είτε από παρεβάσεις και αν θέλετε υποδείξεις συναδέλφων δημάρχων, να θέσω σήμερα, γιατί ήδη έχουν απαντηθεί. Παράδειγμα, απαντήθηκε το ερώτημα σχετικά με την παρουσία της μετάβασης εδώ. Νομίζω το είπε νωρίτερα ο κύριος Καλίδης για το χώρο που έχει επιλεγεί στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου κτλ. Κτλ. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να ενεργοποιηθεί με μεγαλύτερη ένταση. Επιτρέψτε μου 2-3 σημειώσεις σε σχέση και με αυτά που παρουσιάστηκαν, με τη λογική ότι πάντα η Εδαφική Επιτροπή είναι μια ευκαιρία να ακούσετε πράγματα. Είναι μια ευκαιρία να μεταφερθούν πράγματα από την περιφέρειά μας στο κέντρο των αποφάσεων, είτε αυτό είναι η Αθήνα δια του κυρίου Καλίδη, της κυρίας Γκαράνη και των στελεχών που βρίσκονται εδώ, είτε είναι η DG Regio στις Βρυξέλλες. Λέω λοιπόν το εξής. Νομίζω ότι όπως παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα που έγινε η παρουσίαση νωρίτερα από την κυρία Καραβά, κάπου είδαμε ότι οι νομικές δεσμεύσεις είναι 22 εκατομμύρια. Θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί νομίζω ότι είναι σχετικά πολύ μικρό νούμερο σε σχέση με τον όγκο του προγράμματος, και πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο αυτό που πολλές φορές η αυτοδιοίκηση λέει και μας λέτε γκρινιάριδες ή παραπονιάριδες ή τέλος πάντων μονίμως διαμαρτυρόμενους, ότι πρέπει οι ρυθμοί του προγράμματος να ενταθούν ακόμα περισσότερο. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην δεύτερη συνεδρίαση και στην τρίτη συνεδρίαση? Είναι η προκήρυξη του προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, και το οποίο ήδη έχει κλείσει και βρίσκεται στη φάση της επεξεργασίας, και αυτό οφείλουμε να το χαιρετήσουμε. Πάμε να πούμε 2-3 ζητήματα, γιατί είμαστε και σαν όργανο αλλά και σαν συνάδελφοι. Νομίζω νωρίτερα μίλησε και ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος Βελβεντού, για το θέμα της τεχνικής βοήθειας. Κάτι για το οποίο θυμάμαι ο κύριος Ζάσμος ενέλεγε πάλι για την τεχνική βοήθεια, θα μας πείτε. Ναι, θα σας πούμε πάλι για την τεχνική βοήθεια. Και τι εννοώ και εξηγούμε, γιατί μεταφέρω και τις απόψεις συναδέλφων δημάρχων, καθώς το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας των τριών εταιριών που έχει επιλεγεί ως τεχνικός σύμβουλος έκανε μία επαφή με όλους τους δυνητικά δικαιούχους των προγραμμάτων του ΔΑΜ. Και μπήκαν ορισμένοι προβληματισμοί και ορισμένες απορίες. Παράδειγμα, δεν ξέρω πόσο απλοϊκό είναι αυτό που είπε ο φίλος μου Μανώλης, δώστε μας από 2 μηχανικούς, που είναι η πρώτη φάση. Κατάλαβα από τη συζήτηση και το είπα στον εκπρόσωπο της εταιρείας, τον κύριο Χρήστο εδώ, ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Και οφείλω να το καταθέσω εκπροσωπώντας την ΠΕΔ σήμερα εδώ. Και τι εννοώ, για να εξηγηθούμε. Η κοινοπραξία μας είπε ότι θα κάνει συγκεκριμένα πράγματα, θα βοηθήσει όσο μπορεί, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματική στη λογική της βοήθειας που ζητήσαμε. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ, καταγράφοντας τις όποιες παρεμβάσεις έγιναν στις συναντήσεις των κατατόπους δήμων, είτε και με το Πανεπιστήμιο νομίζω βρέθηκε η εταιρεία, να μπει ένας οδικός χάρτης πώς θα λειτουργήσει ακριβώς αυτή η τεχνική βοήθεια. Δηλαδή το να γίνει όλα, να γίνουν πολλά πράγματα από τις υπηρεσίες του Δήμου για να έρθει να τα επικυρώσει ή να τα ελέγξει, όπως είπε κατά κάποιο τρόπο ο Στέργιος ο Κιάνας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν με βρίσκει σύμφωνο να ελέγξει, να προτεραιοποιήσει τα δικά μας έργα η τεχνική βοήθεια. Η τεχνική βοήθεια είναι για να μας βοηθήσει αυτά τα έργα να τα οριμάσουμε, να τα πάμε πιο γρήγορα, να μας πει σε ένα τεχνικό ζήτημα μαζί με το επιμελητήριο που είναι ο τεχνικός μας σύμβουλος ολονών στην αυτοδιοίκηση, να ξεπεράσουμε 4-5 σκοπέλους ή υφάλους που υπάρχουν για να προχωρήσει, αλλά όχι για να κατηγοριοποιήσει, να προτεραιοποιήσει αυτά τα οποία θα προτείνει η αυτοδιοίκηση. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ να καταγράψετε ότι χρειάζεται να διευκρινίσουμε. Οι άνθρωποι έχουν αγνές προθέσεις και ουδεμία αντιπαλότητα μαζί τους. Τα είπα άλλωστε στον κύριο Καλατζή και στην συνάντηση που κάναμε και κατηδίαν ως Δήμος Ορδέας. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ένα οδικό χάρτη πώς θα λειτουργήσει αυτό. Οι άνθρωποι έχουν μία σύμβαση. Από τη σύμβαση που έχουν απορρέουν υποχρεώσεις και δικαιώματα, και αυτές τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα οφείλουμε να τις προσαρμόσουμε στα δεδομένα που χρειαζόμαστε.
Επίσης, ζήτησα από τον κύριο Καλατζή και είναι και έτοιμα από άλλους συναδέλφους, εάν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει η μόνιμη τους παρουσία εδώ. Δηλαδή να έχει η υποστήριξη αυτή συγκεκριμένη χωρική δραστηριότητα, στην οποία θα απευθυνθεί ένας από τους δυνητικά δικαιούχους της τεχνικής βοήθειας για να την υλοποιήσουν. Κλείνοντας, και αφού κάνω ένα συγκριτικό σχόλιο, θα μου επιτρέψετε και μια προσωπική πρόταση. Ως δήμαρχος και ως μέλος της Επιτροπής. Ζητώ, κύριε Καλλύρη, να γίνει πιο λειτουργικό και πιο γρήγορο το πρόγραμμα σε σχέση με τη δραστηριότητά του. Είναι σαφώς ότι έχουν αυξηθεί οι ρυθμοί, αλλά χρειάζεται να γίνουμε ακόμα πιο γρήγοροι για να υπάρξει και η διάδραση και η αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα που θέλουμε στην κοινωνία. Και επιτρέψτε μου μια προσωπική πρόταση. Θα ήταν ίσως χρήσιμο να βρούμε ένα μηχανισμό που σε οποιοδήποτε έργο προτείνει οποιοδήποτε φορέας της περιοχής, από δίπλα να αναγράφουμε, αν θέλετε δέστε το, να αναγράφουμε και η πρόταση αυτή για αυτό το έργο, πόσες θέσεις εργασίας δημιουργεί. Αν λοιπόν συμφωνούμε ότι παρανομαστής όλων μας, για να μην πω αριθμητής, αλλά ο παρανομαστής επηρεάζει τα πράγματα, είναι οι θέσεις εργασίας, πρέπει λοιπόν να τα λέμε μία πρόταση ότι παίρνω αυτό από εδώ και το πηγαίνω εκεί, να γράφουμε από δίπλα στο τεχνικό δελτίο, κύριε Περιφερειάρχη, και πόσες θέσεις δημιουργεί. Από τόσες έως τόσες, από 0 έως 1, από 0 έως 100. Αλλά να το γράφουμε για να μπορούμε να δούμε και αν θέλετε, τη στόχευση που έχουμε και σαν περιοχή. Αν λοιπόν το ζητούμενο είναι οι θέσεις εργασίας, είναι μία προσωπική πρόταση που οφείλουμε να την κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έβαλε πολλά θέματα ο Δήμαρχος. Λοιπόν, καταρχάς, σε ό,τι αφορά τους συμβούλους, υπάρχει πρώτη εκτελεστική που κάνει μια διάγνωση αναγκών. Σαφέστατα και θα είναι εδώ. Εδώ θα είναι, στην Κουζάνη. Θα είναι εδώ, θα είναι μια ομάδα συμβούλων, οι οποίοι θα πηγαίνουν ad hoc στους δήμους που έχουν ανάγκη, στις υπηρεσίες, να οριμάζουν έργα, να βοηθούν τις τεχνικές υπηρεσίες και βέβαια εδώ σε αυτό το χώρο που προανέφερα, που είναι ήδη προσδιορισμένος και σχηματοποιημένος, άμεσα θα εγκατασταθούν, εφόσον γίνει η διάγνωση αναγκών, αυτή η ομάδα ανθρώπων από τους συμβούλους, οι οποίοι θα οριμάζουν έργα και θα βοηθάνε στην κατεύθυνση αυτή. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο για και δέσμευσή μας στη βοήθεια που υπάρχει. Σε ό,τι αφορά άρα κλείσαμε και το θέμα της μόνιμης παρουσίας. Θα συμφωνήσω απόλυτα στα ζητήματα που βάλετε με το ανθρώπινο δυναμικό, ότι θα πρέπει να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Αυτή ήταν η πολιτική μας θέση, αυτή ήταν η θέση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικού κ. Παπαθανάσης Πλαρόμεδιος στο ΔΑΜ, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η στόχευση του γράμματος και δέσμευση. Και ίσως κατηγορηθήκαμε και από κάποιους για τις υψηλές προσδοκίες που είχαμε, συνδυάζοντας τη χρηματοδότηση με τις θέσεις εργασίας. Αλλά στοχεύσαμε και πετύχαμε να αυξηθούν αυτές τις θέσεις εργασίας και αυτό είναι το σημαντικό. Πιο γρήγορη. Πιο γρήγορη δεν γίνεται, κύριε Πλακετά. Πιο γρήγορη, η ειδική υπηρεσία δικής αναπτυξικής μετάβασης έχει πάει πάρα πολύ γρήγορα. Με υποδομές και έχετε καταγράψει, όπως λέτε, που δεν υπάρχουν. Δημιουργούνται όλα αυτά μέσα από ένα πλαίσιο, με διαδικασίες που προβλέπονται μέσα από την κοινοτική νομοθεσία, μέσα από την διαδικασία της εκδίκευσης, της συζήτησης. Προσπαθούμε. Μπορεί να χάθηκε χρόνο στο παρελθόν. Σαφέστατα, έχετε δίκιο. Μπορεί να υπήρξε ένα στάδιο που υπήρξε ένα μεσοσταθμικό πρόγραμμα το οποίο δεν λειτουργήσε γιατί δεν βρέθηκαν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις πριν από εμάς, αλλά μέσα στους χρόνους που έχει προσδιοριστεί το πρόγραμμα και εμείς, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά εμένα, την κυρία Γκαράνη και την ειδική υπηρεσία δικής αναπτυξιακής μετάβασης, ό,τι χρονοπροσδιορισμό έχουμε θέσει, τον έχουμε τηρήσει. Δεν έχουμε φύγει από αυτό, δεν έχουμε πάρει κλί. Σαφέστατα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και βέβαια, μπορούμε να επιταχύνουμε και άλλα έργα. Αλλά όταν ξεκινάει ένα έργο
που μπορεί να βγάλει σε ένα διαγωνισμό να υπάρξει προσφυγή, να υπάρξει δικαστική άλλη προσφυγή. Δεν έχει ευθύνη η ΕΙΔΑΜ αν κάποιοι στα πλαίσια του ανταγωνισμού δημιουργούν αυτές τις προϋποθέσεις και καθυστερεί ένα έργο ένα χρόνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε. Μακάρι να μπορούσαν να πάνε πιο γρήγορα κάποια πράγματα. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δημιουργεί ο ανταγωνισμός στις συνθήκες, στις οποίες δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς κάτι διαφορετικό. Σαφέστατα, θα πρέπει να πάμε γρήγορα στις αξιολογήσεις και εκεί είναι η πίεση μας στον ενδιάμεσο φορέα των ΕΦΠΑΕ, να προχωρήσουμε με τις επιτροπές που έχουμε ορίσει, ώστε να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα και άμεση χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για να υπάρξουν οι στόχευση που έχουμε πει της άμεσης ενεργοποίησης των επενδύσεων αυτών και να δούμε γρήγορα μπουλντόζες, όπως λέγει κάποτε ένας φίλος, σε παλιές εδαφιές. Νομίζω ότι απαντήθηκαν τα θέματα.